Θα πάμε στο μαθράκι της Κέρκυρας. Σωστά, ένα νησάκι ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα. Ακριβώς. Με πολύ λίγους κατοίκους και ένα μόνο μικρό μαθητή. Ένας 9χρονος τώρα μαθητής, ο Τάσος, ήταν αυτός ο οποίος παρέλασε μόνος του. Η μαθητική παρέλαση κατά κάποιο τρόπο εκεί στο μαθράκι ήταν ένα πραγματοποιητό όνειρο τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που πήγε αυτός ο Μπόμπυρας, ο μικρός, ο 9χρονος, και έδωσε πνοή, έδωσε ζωή στην περιοχή. Και σήμερα έρθει πολύ μεγάλη στιγμή να παρελάσει μόνος του. Τον έχουμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, με τη μητέρα του βέβαια, η κυρία Τζέννη Γιαννοπούλου και ο Τάσος Γεωργιάδης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο, κυρία Γιαννοπούλου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Είναι δική μας η τιμή και να καλησπερίσουμε και τον Τάσο. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Ο Τάσος δυστυχώς δεν σας ακούει, γιατί το ένα το ακουστικό είναι χαλασμένο. Είχαμε σύνδεση στο σταθερό τηλέφωνο, αλλά κάπου διακόπηκε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βέβαια. Να τον καλησπερίσουμε και τον Τάσο. Καλησπέρα. Λένε καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν. Δεν ξέρω να πώς σας προειδοποιήσω ότι ο Τασούλης είναι πολύ κουρασμένος, γιατί από τις 6 το πρωί έχει γυρίσει όλα τα κανάλια και όλους τους ραδιοφωνικούς. Έχει γίνει διάσημος μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε έτσι θα τον αποδεσμεύσουμε γρήγορα, αρκεί και μόνο η φυσιογνωμία και η εικόνα αυτού του μικρού παιδιού. Κυρία Γιαννοπούλου, θέλω να μου πείτε λίγο πώς νιώθει μια μητέρα που βλέπει έτσι τον 9χρονο γιο της σε μια έτσι απομονωμένη περιοχή, μοναχική περιοχή, να κρατά τη σημαία, να περπατά σε αυτούς τους δρόμους. Ξέρετε, όταν αποφάσισα να έρθω εδώ, ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι θα ζήσω τέτοια σκηνικά. Ως μαμά, είμαι πάντα περήφανη για τα παιδιά μου, γιατί από άλλα δύο και είναι ενήλικες, είναι μεγάλα. Αλλά αυτό που ένιωσα σήμερα, δεν το έχω ξανανιώσει και δεν ξέρω, πιστεύω μία μαμά μπορεί να με καταλάβει, αλλά και βλέποντας γύρω στους 35-40 κατοίκους που έχουν να το ζήσουν αυτό 21 χρόνια, να χειροκροτάνε το παιδί μου με δάκρυα στα μάτια. Είναι και να γίνεται τόσος δώρος και να μου παίρνουν τηλέφωνα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Βλέπουμε και το στιγμιότυπο. Βλέπουμε και το στιγμιότυπο. Το χαρακτηριστικό βίντεο, κυρία Γιαννοπούλου, με το μικρό να κρατάει την ελληνική σημαία. Τι να πούμε, δεν χωρούν λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Μόνο η εικόνα. Ακόμα και στο ζωντανά, όταν μας είχαν, γιατί ήταν κάμερες εδώ της ΕΡΤ, η δημοσιογράφος που περιέγραφε σταμάτησε και άρχισε να κλαίει. Είναι συγκινητική εικόνα. Εγώ νομίζω όλες οι μαμάδες στη θέση της κυρίας Γιαννοπούλου θα νιώθουν περήφανες. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Και ο μικρός, δεν ξέρω αν θέλει να μας πει πώς νιώθει. Βέβαια, να μας πει λίγο πώς το έζησε σήμερα. Θα του δώσω λίγο το ακουστικό, δεν θα σας πω για λιγάκι εγώ, για να σας μιλήσω. Βέβαια. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ήταν η σημερινή μέρα για σένα που κράτησες την ελληνική σημαία? Καλά ήτανε. Είναι λίγο κουρασμένο το παιδί είναι και είναι φυσιολογικό. Ένιωσες και να όμως το όμορφα, έτσι δεν είναι? Σε χειροκρότησαν όλοι. Ναι, ναι. Τάσο, σου άρεσε που παρήλασες στο χωριό, στο νησάκι? Ήταν ωραία εμπειρία? Πολύ μου άρεσε, ναι. Και που κράτησες έτσι ωραία και ψηλά την ελληνική σημαία? Ναι, μου άρεσε πολύ. Περήφανος είμαι. Μπράβο. Για πες μας, εκεί οι κάτοικοι τι σου είπαν? Τι σου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί? Τι σου λέγανε οι άλλοι άνθρωποι? Σου έλεγαν μπράβο, ε? Με έλεγαν μπράβο 100%. Και ήταν περήφανο σε μένα. Και θα το ξανακάνει την 25η Μαρτίου. Βέβαια, την 25η Μαρτίου θα το ξανακάνεις πάλι. Και θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, είναι κουρασμένος ο μικρός. Είναι τιμή μας, δική μας τιμή, κυρία Γιαννοπούλου, που σας φιλοξενήσαμε. Η ζωή, υποθέτω και το χειμώνα είστε μόνιμα εκεί, έτσι δεν είναι? Είναι η μόνιμη κατοικία σας? Ναι. Είναι η μόνιμη. Και ο μικρός σχολείο στην περιοχή, σε δημοτικό? Ο μικρός εδώ πάει δημοτικό, στο μαθράκι, είναι ο μόνος μαθητής. Και κάνει μάθημα μόνος του, δηλαδή. Ιδιαίτερο δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, ιδιαίτερο. Ξεχωριστό. Έχει και μια καταπληκτική δασκάλα, η οποία ασχολείται πάρα πολύ μαζί του. Έχει κάνει φοβερή δουλειά εδώ στο νησί, στο σχολείο. Και δεν έχω να πω τα καλύτερα. Μάλιστα, τι να πούμε. Έχουν ζωή και αυτοί οι τόποι.
και η ζωή γίνεται ακόμα πιο όμορφη και ξεχωριστή όταν στην καθημερινότητα μπαίνει το χαμόγελο και η ζωντάνια μικρών παιδιών. Και πίσω από αυτό το μικρό παιδί κρύβεται μια δραστήρια και μια συνειδητοποιημένη γυναίκα, μια μητέρα. Και πρέπει να σας πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο εδώ από την πλευρά μας. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Απλά θεωρώ όπως κάθε μαμά ότι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για το παιδί μου. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να το χαίρεστε από το Κρήτη, παιδί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά την αγάπη μου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.